Εδώ είμαστε λοιπόν κυρίες και κύριοι για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Ένα μέρος το οποίο θα το αφιερώσουμε στο Ρεθυμνιώτικο Καρναβάλι. Τελετή έναρξης σήμερα και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό, γιατί είναι το μεγαλύτερο καρναβάλι της Κρήτης. Ένα από τα μεγαλύτερα καρναβάλια της χώρας. Συγκεντρώνει χιλιάδες κόσμου, φυσικά και αυτούς που συμμετέχουν, αλλά και αυτούς που πάνε να το απολαύσουν. Τελετή έναρξης όμως με ένα πρόσωπο το οποίο το αγαπάμε όλοι. Ένας performer εκεντρικός, όχι, ιδιαίτερος, ναι, τον αγαπάμε πάντως σίγουρα. Τόνι Σφήνος, για ελάτε να το συναντήσουμε, γιατί έχουμε κανονίσει να μιλήσουμε σήμερα μαζί του, έχουμε πάει στο ξενοδοχείο του. Καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνετε, Ρικολέτα μου. Καλά, καλά Τόνι. Εσύ, πες μου δηλαδή, αν θα μου μιλάς στον πληθυντικό, να το ξεκαθαρίσουμε από τώρα. Όχι, τσικάκι μου, θα σου μιλάω στον πληθυντικό, καθότι... τσικάκι δηλαδή. Τσικάκι. Και επειδή πολλοί με ρωτούσαν πριν, πες τους Τόνι, λύστου σε παρακαλώ την απορία, τι σημαίνει τσικάκι. Γιατί εγώ νομίζω ότι μπορώ να φανταστώ. Τσικάκι, ναι. Τσικάκι, λοιπόν, τσικάκι είναι το τρυφερό το κορίτσι, όχι όμως σε όψη, γενικά σαν συνέστημα. Οποιοδήποτε γυναίκα αισθάνεται έτσι παιχνιδιάρα, ζωηρούλα αυτή, λέγεται τσικάκι. Έτσι. Κατάλαβες. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα και στο σκοπό για τον οποίο είσαι στην Κρήτη, Ρεθυμνιώτικο Καρναβάλι. Πώς νιώθεις που βρίσκεσαι στο νησί μας? Α, νιώθω πάρα πολύ όμορφα, καθότι έκανα διακοπές εδώ και μου λένε τώρα μια και κάνεις διακοπές εδώ, δεν κάνεις και το καρναβάλι. Απόψε λοιπόν θα κάνουμε τη συναυλία μας. Ξεκινάμε, ήταν να ξεκινήσουμε την προηγούμενη εβδομάδα, έγιναν όλα αυτά με τις βροχές εδώ, χαμός με την Κρήτη. Οπότε ξεκινάμε απόψε, σε λίγη ώρα. Και τι έχουμε να περιμένουμε? Έχουμε να ανέβει για τα καλά το κέφι, για να ξέρουμε κι εμείς εδώ που είμαστε στο Ηράκλειο να προλάβουμε να έρθουμε. Α, όχι, δυστυχώς, Νικολέτα μου, απόψε θα παίξουμε υπηρώτικα μυρολόγια και γενικά... Ναι, αυτό λοιπόν, τα 60's μας, τα 70's, ό,τι... αυτό περιμένουμε. Πώς το λένε, 60's, 70's, 80's, disco, όλα αυτά τα ωραία που απαρτίζουν ένα καρναβάλι σωστό. Ξέρεις βέβαια ότι το κοινό της Κρήτης δεν θέλει και πολύ για να ανέβει στο κέφι και να διασκεδάσει πάρα πολύ. Μπορεί κάποιοι να το λένε έτσι λίγο απαιτητικό κοινό, αλλά είναι κοινό που διασκεδάζει με την ψυχή του, νομίζω το ξέρεις. Το ξέρω και μάλιστα ξέρω ότι υπάρχει και ντόπιο καύσιμο έτοιμο προς ανάφλεξη. Δηλαδή, άμα έχεις πιει δύο ρακές, μετά θα γίνει εδώ το πανηγύρι. Wow. Φαντάζομαι σε έχουν κεράσει, έχουν δείξει τη φιλοξενία τους, έτσι όλοι. Ναι, ναι, έχουν δείξει, αλλά δείξω παιδιά σιγά σιγά, λαού λαού, να ξεκινήσει η βραδιά και μετά το φουλάρουμε. Ναι, έτσι, προσοχή στην κατανάλωση του τσικουδιάς. Υπάρχει πρόβλημα άμα ξεφύγουμε. Ρεθυμνιώτικο καρναβάλι, έχεις ακούσει πολλά φαντάζομαι γι' αυτό. Πώς σου φαίνεται έτσι όλη η διοργάνωση? Έχω ακούσει πολλά, σωστά. Μέχρι στιγμής, από ό,τι βλέπω, υπάρχει πλήρης οργάνωση σε όλα, και στη φιλοξενία, αλλά και στο schedule, το πρόγραμμα λέει, το schedule, το τι θα κάνουμε ακριβώς. Πάρα πολύ χορευτικά group, ομάδες χορού, έχουμε συγκροτήματα που θα ανοίξουν πρώτα τη συναυλία και μετά θα βγει και ο Τόνις. Ανυπομονώ να δω πώς θα το διασκεδάσει ο κόσμος εδώ πέρα. Mm-hmm. Τι ώρα ανοίγει το πρόγραμμα, έτσι, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, τι ώρα ξεκινάτε, για να ξέρει και ο κόσμος? Ξεκινάμε γύρω στις 8.30 mm-hmm. και εμείς γύρω στις 9.30 θα είμαστε πάνω στη σκηνή. Προλαβαίνουμε μια χαρά. 8 παρά 10 παρατέταρτο κλείνουμε την εκπομπή. Όπως είμαστε εδώ, παιδιά, όλοι οι συνάδελφοι. Wow. Θα έρθουμε. Είναι... Θα έρθουμε σε ένα πουλμανάκι και ελάτε. Οι συνάδελφοι που είναι εκεί από την Κρήτη TV είναι φρόνιμοι, είναι εντάξει, γιατί θέλουμε να ξέρουμε. Ζηλεύουμε που ζηλεύουμε που είναι εκεί. Πίσω από την κάμερα είναι ένας Τόνις επίσης, ο οποίος μου κάνει νοήματα και μου έχει πει να στείλω χαιρετίσματα στη φιλενάδα του, αλλά πώς την είπαμε? Τη Δανάη. Πολλά φιλιά στέλνει ο Τόνι στη Δανάη. Η Δανάη είναι σκηνοθέτης της εκπομπής. Είναι σκηνοθέτης της εκπομπής. Πρέπει να προσέχουμε πολύ καλά τι λέμε και εγώ και εσύ, γιατί βλέπω να κοβόμαστε από τον αέρα. Είναι το αφεντικό εδώ. Σωστά. Κρύβουμε λόγια. Έτσι. Έχουμε λοιπόν να περιμένουμε μια πολύ όμορφη βραδιά. Γενικότερα αυτή την περίοδο, Τόνι, μίλησα μας λίγο επαγγελματικά τι κάνεις, που βρίσκεσαι στην Αθήνα. Λοιπόν,
Ωραία. Να πούμε ότι πέραν αυτό το καιρό, λόγω αποκρεών, είμαστε ανά την Ελλάδα, κάνουμε περιοδίες. Αύριο, ας πούμε, π.χ. είμαστε στις Σέρες, μετά είμαστε στη Θεσσαλονίκη. Θα πάμε Ξάνθη, θα πάμε Νάωσα, θα πάμε Τρίκαλα, θα πάμε Καρδίτσα. Αλλά στάθερα είμαστε κάθε Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Κάθε Σάββατο Θεσσαλονίκη. Εντάξει, μακριά μας πέφτει σε εμάς. Ναι. Αλλά εντάξει, η τεχνολογία να είναι καλά. Ναι, η τεχνολογία να είναι καλά, θα σε απολαμβάνουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Ελπίζω να προλάβουμε να έρθουμε και να σε γνωρίσουμε και από κοντά. Σας περιμένουμε. Πολλά φιλιά, πολλά φιλιά στην Κρήτη. Γεια σας, ρε, γεια σας. Ευχαριστούμε, Τόνι. Τόνι Σφήνος, λοιπόν, ένας και μοναδικός και πόσο θέλουμε όλοι να πάμε στο Ρέθυμνο και φυσικά θα το προσπαθήσουμε. Μην ξεχνάμε φυσικά, Ρέθυμνιώτικο Καρναβάλι, αποκλειστική τηλεοπτική χορηγή επικοινωνίας ANEC Lines και Blue Star Ferries, ενώ χορηγή επικοινωνίας Κρήτη TV και εφημερίδα Νέα Κρήτη έχει να γίνει σήμερα στο Ρέθυμνο. Θα ανέβει για τα καλά το κέφι.